Δύο παιδιά τυλιγμένα σε μια κουβέρτα. Μια σόμπα με μια λάμπα γιατί οι άλλες έχουν καεί. Και κάπως έτσι η μητέρα προσπαθεί να ζεστάνει τα δύο της παιδιά. Δεν είναι μια φράση, είναι μια πραγματικότητα για μια μάνα που προσπαθεί μόνη της να μεγαλώσει τα δύο της παιδιά κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτή τη στιγμή σε αυτή την οικογένεια το κρύο χτύπησε πολύ δυνατά. Και μιλάμε τώρα όχι μόνο για τις μεγάλες, μιλάμε για δύο μικρά παιδιά που είναι δύο αγοράκια του δημοτικού κιόλας. Που ζούνε προσπαθώντας μάλλον να ζεσταθούν με μία σόμπα η οποία δουλεύει το ένα ή μία λάμπα και με μία κουβέρτα σκεπασμένα μέσα στο σπίτι. Αν είναι δυνατόν, ναι, το 2019. Έκκληση γίνεται από το Σύλλογο το Φωτεινό Αστέρι στην Πάτρα, το οποίο ζητά από ποιον μπορεί να βοηθήσει. Χρειάζονται σόμπα κατά προτίμηση υγραερίου για να μην έχει κατανάλωση ρεύματος, όπως επίσης κουβέρτες και παμπλώματα, αλλά και ρούχα για τα δύο μικρά αγοράκια και τη μητέρα. Η κατάσταση της οικογένειας είναι, η μητέρα είναι χωρισμένη, τραγική κατάσταση. Από ό,τι μας έλεγε, περίμενε και αυτή το να πάρει μήπως το ΚΕΑ και μπορέσει να καλύψει κάποιες ανάγκες σε αυτές τις εορτές και τέτοια. Δεν το πήρε, όπως πολλές άλλες. Κοινωνικό μέρισμα. Το κοινωνικό μέρισμα, ναι. Δεν το πήρανε και προσπαθεί να επιβιώσει με ό,τι μπορεί, δηλαδή με ψίχουλα. Τι χρειάζονται τώρα, ποια είναι η έκκληση που δίνετε? Η έκκληση για μας είναι να μπορέσουμε να βρούμε υγραερίου περισσότερο, γιατί το ρεύμα, κακά τα ψέματα, όσο το δουλεύεις, μετά όταν έρχεται ο λογαριασμός, μόνο που δεν ζεσταίνεσαι, σε παγώνει τελείως. Και κοιτάμε να δούμε να βρούμε μια σόμπα υγραερίου, να την προσφέρουμε στην οικογένεια για να μπορέσουν αυτά τα παιδάκια να βγάλουν αυτό το κρύο το δυνατό που έχουμε αυτές τις μέρες, αλλά και το επόμενο που θα έρθει, γιατί είμαστε στην αρχή του χειμώνα. Απαιτούνται κουβέρτες. Και εννοείται βέβαια. Κουβέρτες, παπλώματα για τα παιδιά. Ακόμα και ρούχα χειμωνιάτικα όμως. Όχι καλοκαιρινά, γιατί και ορισμένοι κάνουν το λάθος και φέρνουν ρούχα καλοκαιρινά. Ρούχα χειμωνιάτικα. Τι ηλικίες είναι τα παιδάκια? Είναι του δημοτικού, είναι 7 και 9. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους ανθρώπους του Συλλόγου το Φωτεινό Αστέρι στο email το φωτεινοαστέρι@gmail.com και στα τηλέφωνα 698 10 44 800 και 2611 12 24 97. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν δουλειές, από τη στιγμή που δεν, οι νέοι άνθρωποι δεν βρίσκουν δουλειά για να μπορέσουν να επιβιώσουν, για ποια ανάπτυξη μιλάμε και για ποια αλλαγή μιλάμε στη ζωή τους? Αυτοί οι άνθρωποι που ήσαν άνεργοι πριν, μάλλον με την κρίση, άνεργοι είναι και τώρα. Και δεν μιλάω μόνο για την Πάτρα, αλλά για τους τρεις νομούς που εξυπηρετούμε εμείς, Αχαΐα, Ηλία, το Λακαρνανία, είναι ακριβώς η ίδια εικόνα. Οι ίδιοι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια. Και περισσότεροι. Και περισσότεροι, μάλιστα. Και τώρα, ειδικά που δεν πήραν και το μέρισμα, γίνανε ακόμα περισσότεροι που ζητάνε βοήθεια. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί ο κόσμος να φέρει και να στηρίξει το σύλλογο αυτή τη στιγμή? Τρόφιμα είναι. Με τρόφιμα μπορούν να φέρουν, τα οποία ακόμα και νοπα τρόφιμα, τα οποία τα μοιράζουμε απευθείας αυτά. Ώστε να μπορέσουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί μην ξεχνάμε τώρα, έχουμε το γιορτινό τραπέζι, θα σταματήσει λίγο. Μόλις πέρασε ο μήνας της αλληλεγγύης και της αγάπης που είναι ο Δεκέμβρης, θα φτάσουμε στο Γενάρη. Ο Γενάρης είναι πάλι ένας σκληρός μήνας. Εκεί ξεχνιόνται όλα. Βέβαια, δεν ξεχνάμε όμως οι οικογένειες εμείς, αυτές τις οποίες στηρίζουμε.